Oh no! Not! He's anti-venom again! The infection! Come on, Spidey. Hold it together. Just another few seconds. Let's get your strength back. Γεια χαρά σε όλους, με λένε Κωνσταντίνο και καλώς ήρθατε σε ένα ακόμη επεισόδιο του Geeking Out, στο κανάλι που μιλάμε για comics, ταινίες, games και ό,τι άλλο geeky προκύψει. Έχουν περάσει περίπου 8 μήνες από τότε που κάναμε το «Ποιος είναι ο Venom», ένα βίντεο το οποίο είδατε, αγαπήσατε, αγκαλιάσατε με όλη σας την καρδιά. Σε αυτό το βίντεο λοιπόν είχαμε μιλήσει λίγο και για άλλους συμβιωτές όπως ο Agent Venom, ο Carnage και είχαμε πει και λίγα πράγματα για τον Anti-Venom. Σας είχα ρωτήσει αν θα θέλατε να δείτε ένα βίντεο με τον Anti-Venom και φυσικά ήσασταν πολύ θετικοί και εδώ είμαστε πολλούς μήνες μετά, δεν πειράζει, να μιλήσουμε για τον Anti-Venom. Πριν ξεκινήσουμε, οφείλω να σας πω ότι ο Anti-Venom είναι ένας πολύ νέος χαρακτήρας στο σύμπαν των Marvel Comics. Είναι ένα αμοράκι μπροστά στους περισσότερους χαρακτήρες και κυρίως στον προκάτοχό του, τον Venom, αφού δημιουργήθηκε μόλις το 2008. Οπότε, όπως καταλαβαίνετε και είναι λογικό, οι εμφανίσεις του στην τηλεόραση, σε ταινίες και video games είναι περιορισμένες. Μπορεί μερικοί από εσάς να μην τον ξέρετε καν. Η αλήθεια είναι ότι το παρελθόν του έπρεπε να το διαβάσω αρκετά, εφόσον δεν είχα μπει στη φάση του το 2008. Μάλλον γιατί θα ήμουν και εγώ λίγο μωράκι τότε. Επίσης, σαφώς είπαμε ότι ο Anti-Venom είναι από τους πιο πρόσφατους χαρακτήρες της Marvel και συμβιωτές της Marvel, αλλά δεν είναι και όσο πρόσφατος είναι ο βασιλιάς των συμβιωτών, ο Null, για τον οποίο έχουμε μιλήσει και δημιουργήθηκε φυσικά το 2018. Καταπληκτικό, παιδιά. Μη χρονοτριβούμε άλλο, να θυμίσω ότι τα like σας και τα subscribe βοηθάνε πάρα πολύ να μεγαλώσει αυτό το κανάλι. Επίσης, έρχεστε σε Instagram, TikTok και φυσικά στο super duper Facebook group που έχουμε, που γκικάρουμε ακόμη περισσότερο. Πάμε να μιλήσουμε για τον Anti-Venom. Ο Anti-Venom γράφτηκε από τον Dan Slott και σχεδιάστηκε από τον John Romita Jr. και έκανε την πρώτη του εμφάνιση στο Amazing Spider-Man 569 τον Αύγουστο του 2008, στο ξεκίνημα μιας ιστορίας με 6 τεύχη που λεγόταν New Ways to Die. Η ιστορία μας ξεκινάει λοιπόν με τον Eddie Brock να έχει ξεφορτωθεί τον ιό του Venom. Και ταυτόχρονα έχοντας στο πλευρό του τον καλύτερο δικηγόρο της πόλης, τον Matt Murdock, έχει καταφέρει να πείσει το δικαστήριο ότι ο ίδιος είναι αθώος, ότι όλα τα εγκλήματά του οφείλονται στο συμβιωτή που λέγεται Venom. Αυτά είναι τα καλά νέα. Στα κακά νέα είναι ότι ο Eddie Brock πάσχει από καρκίνο και κάνει χημειοθεραπείες για να τον αντιμετωπίσει. Παράλληλα, δουλεύει και στο Fist, το οποίο είναι ένα φιλανθρωπικό ίδρυμα το οποίο έχουμε δει και στο παιχνίδι Spider-Man, αλλά και στις ταινίες με τον Tom Holland. Στη φιλανθρωπική αυτή οργάνωση τον έχει φέρει ο υπεύθυνος της, Martin Lee, ή αλλιώς Mr. Negative. Ναι, όλοι τον ξέρετε από το παιχνίδι Spider-Man. Το ξέρω. Ο Eddie εκεί πέρα είναι μάγειρας και μάλιστα ξέχασα να σας αναφέρω ότι πάει και πολύ συχνά στην εκκλησία. Ναι, είναι πλέον θρήσκος. Και τι γίνεται, παιδιά? Λοιπόν, ενώ ο Eddie είναι σχεδόν έτοιμος να πεθάνει, ένα άγγιγμα από τον Mr. Lee ενεργοποιεί τα κύτταρα του Venom που είχαν μείνει μέσα του, τα οποία ενώνονται με τα λευκά του αιμοσφαίρια. Και αυτό δημιούργησε ένα καινούριο σύμπιοτ, ο οποίος ζούσε κρυφά μέσα στον Eddie Brock, γιατρεύοντας τον καρκίνο του. Μία μέρα λοιπόν, όπου ο τωρινός Venom, ο οποίος είναι ο Mac Gargan, μπορεί να τον ξέρετε και ως Scorpion, ο οποίος είναι ένας πιο δευτερεύον εχθρός του Spider-Man και θα του κάνουμε ένα ποιος είναι οπωσδήποτε, ψάχνει τον Spider-Man και εμφανίζεται στο φιλανθρωπικό Fist. Έλα όμως που πετυχαίνει τον Brock και έχοντάς τον στα χέρια του, ο ιός Venom θέλει να πάει πίσω στον αρχικό του ξενιστή, τον Eddie Brock, αλλά έλα που έρχεται αντιμέτωπος με κάτι καινούριο. Κάτι προστατεύει τον Brock και δεν θέλει τον Venom μέσα του. Εκεί εμφανίζεται ο Anti-Venom και σκάει κάπως έτσι. I am Anti-Venom.
τρομακτικός και πολύ επικίνδυνος, πιάνεται στα χέρια με τον Venom και πέφτει τρελό ξυλί. Και εμφανίζεται μάλιστα και ο Spider-Man που προσπαθεί να του σταματήσει, αλλά τρώει μπουκέτο και από τους δύο. Ο Anti-Venom λέει στον Gargan ότι το μόνο που θέλει είναι να βγάλει τον Venom από μέσα του. Θέλει να τον θεραπεύσει, μιας και από ό,τι φαίνεται έχει αυτές τις ικανότητες. Ο Anti-Venom σχεδόν σκοτώνει τον Venom και μάλιστα εντοπίζει κάποια κύτταρα του Venom μέσα στο Spider-Man από τότε που φορούσε τη μαύρη στολή, θέλοντας να τραβήξει όλη τη ραδιενέργεια από το σώμα του Spider-Man, βγάζοντας τον Venom από μέσα του, αλλά και όλες του τις δυνάμεις. Πράγμα που δεν καταφέρνει, γιατί τον σώζουνε, μαντέψτε ποιοι, οι Thunderbolts, των οποίων ο αρχηγός είναι ο Norman Osborn. The plot thickens! Και φανταστείτε, παιδιά, ότι και οι ίδιοι Thunderbolts προσπαθούν να σταματήσουν τον Anti-Venom με ηχοκύματα, πράγμα που είχαν καταφέρει με προηγούμενα Symbiotes. Παρ' όλα αυτά, ο Anti-Venom δεν νιώθει κυριολεκτικά, δεν τον επηρεάζει τίποτα. Μάλιστα, προσπαθεί και να ρουφήξει όλες τις δυνάμεις του Radioactive Man. Και τότε ο Norman Osborn τους καλεί όλους να επιστρέψουν πίσω και παίρνει μαζί και τον Mac Gargan. Ο Norman Osborn επαναφέρει τον Gargan στη μορφή του ως Venom, αλλά του δίνει κάτι έξτρα. Του δίνει και μια στολή του Scorpion, μεταμορφώνοντάς τον σε έναν Scorpion Venom. Έτοιμο να αντιμετωπίσει τον Anti-Venom. Για να καταλάβετε, αυτή η στολή έχει δημιουργηθεί ακριβώς για να αντισταθεί στον Anti-Venom και το θεραπευτικό του άγγιγμα, το οποίο είναι ικανό να διαχωρίσει τους συμβιωτές με τους ξενιστές τους. Κι όμως, παιδιά, μετά την εμφάνιση του Anti-Venom ξανά, τα βάζει με τους Thunderbolts και τον Scorpion Venom. Για πλάκα τα βγάζει πέρα με τους Thunderbolts, αλλά ο Scorpion Venom καταφέρνει μετά από μια φοβερή μάχη να τον νικήσει. Με το κεντρί του καταφέρνει και του βάζει δηλητήριο στο αίμα, το οποίο είναι ικανό να εξασθενήσει πάρα πολύ τον ιό του Anti-Venom. Έλα που όμως ο αρχικός Venom δεν μπορεί να σκοτώσει τον Eddie Brock, γιατί ακόμα έχει αισθήματα για αυτόν, αφού άλλωστε ήταν και ο πρώτος του ξενιστής. Ο Anti-Venom μπορεί να εξεφανίζεται για λίγο, αλλά σύντομα ο Brock καταλαβαίνει ότι ο ιός δεν έχει φύγει από μέσα του. Μάλιστα, με τον καιρό συνειδητοποιεί ότι το σώμα του και ο ιός είναι συνδεδεμένα με τον Martin Lee, τον Mr. Negative, αφού αν θυμάστε καλά ήταν το δικό του άγγιγμα που γέννησε τον Anti-Venom. Εκεί πέρα είναι που ο Eddie Brock αρχίζει να αμφισβητεί τον δημιουργό του, τον Mr. Negative. Μαθαίνει ότι ο Martin Lee εμπλέκεται σε εγκληματικές δραστηριότητες και σκοπεύει να τον σταματήσει. Αλλά όχι και με τον καλύτερο τρόπο. Θέλει να τον σκοτώσει. Και το ταξίδι του αυτό ξεκινά στα τεύχη Road to Spider Island, όπου βλέπουμε να επιτίθεται στον Martin Lee και ο Spider-Man να μπαίνει στη μέση να τους χωρίσει. Φυσικά, όπως καταλαβαίνετε, ο Spider-Man δεν έχει ιδέα γιατί επιτίθεται το Anti-Venom στον Martin Lee. Όταν ο Anti-Venom έχει πιάσει το Spider-Man, του εξηγεί ότι είναι συνδεδεμένος μαζί του και ότι αφού εμπλέκεται σε τέτοιες παράνομες δραστηριότητες πρέπει να πεθάνει. Ο Spider-Man φυσικά δεν τον πιστεύει, αρνείται αυτά που λέει και οι δρόμοι τους χωρίζουν, αφού ο Anti-Venom τον αφήνει εκεί δεμένο. Ο Anti-Venom καταφέρνει μόνος του να βρει τον Martin Lee και μάλιστα ο Mr. Negative τον τραυματίζει με ένα Negative σπαθί. Η ιστορία μας όμως έχει ένα αίσιο τέλος αυτή τη φορά. Ο Anti-Venom μαζί με τον Spider-Man και έναν άλλο χαρακτήρα που τον λένε Wraith συνεργάζονται εναντίον του Mr. Negative, τον νικάνε και η αστυνομία αναλαμβάνει τα υπόλοιπα. Ο Anti-Venom είναι ένας ήρωας. Αυτά που σας διηγήθηκα διαδραματίζονται στο Road to Spider Island. Όμως ο Anti-Venom έπαιξε πολύ σημαντικό ρόλο και στο ίδιο το story arc του Spider Island. Και ξέρω τι σκέφτεστε μερικοί από εσάς τώρα. Τι είναι το Spider Island, Κωνσταντίνε? Παιδιά, το Spider Island είναι μια θεοπάλαβη ιστορία όπου ένα μεγάλο ποσοστό του Manhattan αποκτά τις δυνάμεις του Spider-Man. Αλλά δεν ξέρουν όλοι ότι με μεγάλη δύναμη έρχεται μεγάλη ευθύνη, οπότε τα πράγματα δεν πάνε και πολύ καλά. Ελίνα, αν μ' ακούς, πρέπει να το κάνουμε, θα σου πω μια ιστορία αυτό, παιδιά. Δεν το συζητάω. Ο Eddie Brock, λοιπόν, ως Anti-Venom δεν έβαλε απλά το λιθαράκι του στο Spider Island. Αποτέλεσε τη λύση του προβλήματος. Ο γνωστός σε όλους σας Reed Richards ανακάλυψε ότι με το symbiote του Anti-Venom μπορεί να γιατρέψει ολόκληρη τη Νέα Υόρκη και να αφαιρέσει τις δυνάμεις του Spider-Man που έχουν οι κάτοικοι. Αρχικά ο Reed Richards στέλνει τον Agent Venom, τον Flash Thompson, να φέρει τον Anti-Venom σε αυτόν. Και έπειτα από μπόλικο βρωμόξυλο που ρίχνει ο Anti-Venom στον Agent Venom, ο Eddie Brock πάει μόνος του στον Reed Richards, έχουν έναν διάλογο και αποφασίζουν να θυσιάσουν τη στολή του, το συμβιωτή δηλαδή, ώστε να σωθεί ολόκληρη η Νέα Υόρκη. Και για ακόμη μια φορά ο Anti-Venom είναι ήρωας, παιδιά, να σημειωθεί αυτό στα πρακτικά. Και χωρίς τον Anti-Venom μέσα του πια, ο Eddie Brock έχει ένα νέο αυτό σκοπό: να κυνηγήσει και να σκοτώσει όλους τους Symbiotes. Πολύ γρήγορα ξεφορτώνεται τους δύο συμβιωτές Hybrid και Scream, αλλά δεν αργεί
και ο ίδιος ξανά να ενωθεί με έναν Symbiote, συγκεκριμένα με τον Toxin. Ο Eddie Brock και οι Symbiotes έχουν μια σχέση αγάπη και μίσους από ό,τι φαίνεται. Η ιστορία μας συνεχίζεται σε ένα ποιος είναι ο Toxin, το οποίο γράψτε μου στα σχόλια αν θέλετε να το κάνω. Πριν κλείσουμε όμως, να πούμε λίγο για τις δυνάμεις του Anti-Venom. Φυσικά έχει τις ίδιες δυνάμεις με το Venom, δηλαδή μπορεί να σκαρφαλώνει σε τείχους, μπορεί να δημιουργεί ιστό, είναι πάρα πολύ δυνατός, μπορεί να γιατρεύεται και να μεταμορφωθεί σχεδόν σε ό,τι σκεφτεί. Αλλά η πιο διαφορετική και μαμάτη υπερδύναμη είναι ότι μπορεί να γιατρεύσει αρρώστιες από άλλους. Αυτό δηλαδή που έκανε και με τον Eddie Brock. Δύο τελευταίες και πολύ cool υπερδυνάμεις είναι ότι μπορεί να εντοπίζει που είναι η απόγονή του, δηλαδή οποιοδήποτε κομμάτι συμβιωτή που έχει αφήσει πίσω. Του και επίσης έχει δικό του Spider-Sense, το οποίο δεν συγκρίνεται με αυτό του Spider-Man, είναι πολύ ανώτερο, καθώς του Spider-Man δεν μπορεί καν να το εντοπίσει, δίνοντας ένα πολύ ισχυρό πλεονέκτημα στον Anti-Venom όταν πιάνονται στα χέρια. Μπορεί αυτά που ήθελα να σας πω για τον Anti-Venom να μην είναι τόσο πολλά, αλλά είναι ένα από τα αγαπημένα μου επεισόδια που έχω κάνει, καθώς όπως και ο Venom δεν είναι αμυγός κακός χαρακτήρας. Βλέπετε, έχει καλά κίνητρα, απλά δεν το έχει πολύ με τον τρόπο. Λοιπόν, έχουμε κάνει επεισόδιο για τον Venom, τον Carnage, τον Null και τώρα κάναμε για τον Anti-Venom. Venom. Μας έχουν μείνει πάρα πολλοί ακόμα συμβιωτές. Θέλω να μου πείτε στα σχόλια ποιον θέλετε να δείτε μετά. Μήπως να πάμε να κάνουμε στο Carnage ένα ακόμα επεισόδιο, γιατί μιλάμε τώρα για ένα επεισόδιο που έγινε πάρα πολύ νωρίς στο κανάλι και θέλω να τον ξαναδούμε. Να ευχαριστήσω τους δύο υπερήρωες του καναλιού, Αστέριο Μέρκο και Στέφανο Σπανό, καθώς και όλους εσάς που είστε βοηθοί και ήρωες στο κανάλι. Να θυμίσω επίσης ότι τα like σας και τα subscribe είναι πολύτιμα, κοντεύουμε τους 10.000 και δεν μπορούμε να περιμένουμε. Είμαι ο Κωνσταντίνος και θα σας δώσω το επόμενο επεισόδιο του Geeking Out. Μέχρι τότε...